Και έφτασε η ώρα όπως βλέπετε και καταλαβαίνετε να μιλήσουμε με τον ένα και μοναδικό Όμηρο Στρατιάδη. Επιτέλους. Επιτέλους έφτασε η ώρα να τα πούμε. Και όχι μόνο να τα πούμε, αλλά έχουμε και νέα από τον Όμηρο. Έτσι δεν είναι, αγαπητέ μου Όμηρε? Τι νέα, Θοδωρή? Νέα είναι ότι έχεις μια ταινία σε εξέλιξη, όπου λίαν συντόμως θα έρθει στις αίθουσες των κινηματογράφων και νομίζω ότι θα απολαύσουμε κάτι πρωτοποριακό, γιατί έχεις κάνει κάποιες κινήσεις πολύ σημαντικές και θέλουμε να μάθουμε πολλά πράγματα. Και για τους πρωταγωνιστές θέλουμε να μάθουμε πολλά πράγματα. Ξέρεις κάτι, εάν γυρίσουμε τον χρόνο πίσω, ο Όμηρος ήταν πάντα πρωτοπόρος. Εάν δεν κάνω λάθος, Όμηρε, η πρώτη ταινία ήταν το 1964. Ναι, ναι. Και μάλιστα η δεύτερη ταινία ήταν το λιμάνι των Στεναγμών, δεν είναι? Όχι. Όπου λιμάνι και καημός. Ακριβώς, η πρώτη ταινία. Η δεύτερη ήταν αυτή. Η πρώτη. Η πρώτη δικιά σου αποκλειστικά, γιατί νομίζω ήταν σαν μια σαν πρώτη μαζί με έναν άλλον συνοθέτη μαζί, έτσι δεν είναι? Κάθε λιμάνι και καημός ήταν η πρώτη μου ταινία. Α, κάθε λιμάνι και καημός. Και έγραψε ιστορία με την πρώτη. Έχει μείνει σε όλο τον κόσμο αυτό. Το θυμάσαι που λένε κάθε λιμάνι και καημός που λένε? Ναι, εγώ είμαι λίγο της μετέπειτας εποχής Ρόδα, Τσάντα και Κοπάνα, νομίζω μετά το 70, δεν είναι? Ναι, αλλά ξέρεις, η περιφάση ότι θέλω να πω ότι ο Όμηρος... Ναι? Η Ρόδα, Τσάντα και Κοπάνα είναι το 80, 81. Ναι, ναι, δεκαετία 80. Α, πιο μετά, ναι, σωστά, σωστά. Απλά λέω εγώ ότι η κίνηση πώς έγινε μια ταινία που ο τίτλος έχει γράψει τη δική της μεγάλη ιστορία, και όχι μόνο ο τίτλος, αλλά ο Όμηρος γενικώς έχει κάνει πολύ δυνατές συνεργασίες. Όμηρε, ξεκινώντας από το σήμερα, θα πάμε και στο χθες. Γιατί χρόνο έχουμε μπόλικο μπροστά μας και θέλουμε να μιλήσουμε και να μάθουμε πολλά πράγματα από εσένα. Καταρχήν, ένα μεγάλο ευχαριστώ που σε ταλαιπωρούμε και δέχτηκες να μιλήσεις μαζί μας εν μέσω μοντάζ, αν δεν κάνω λάθος. Δεν κατάλαβα τι είπες, Θοδωράκο. Λέω, είσαι σε περίοδο μοντάζ τώρα. Το κάνω μοντάζ σε μια, ναι. Ναι, γι' αυτό λέω. Σε περίοδο μοντάζ, πάρα πολύ δουλειά. Λοιπόν. Για να ξεκινήσουμε. Είναι το «Η Ρόδα, Τσάντα και Κοπάνα» νούμερο 5. Το 5 είναι αυτό, ναι. Ναι, 5 ταινίες. Μάλιστα. Και μάλιστα γίνεται η πρώτη εμφάνιση της Ανίτα Σπάνια ως ψυχολόγος, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, έχει μια μικρή εμφάνιση, μια συμμετοχή σαν ψυχολόγος, σαν καθηγήτρια. Έχει η Ανίτα, παίζει ο Τσαρούκας ο Πασκάλης. Ο Πασκάλης, παίζει η Ελένη Φιλίνη. Παίζει ο Μπιμπίλας, ο οποίος είναι πολύ καλός. Ο Σπύρος. Ο οποίος Σπύρος Μπιμπίλας, όσοι τον έχουν δει στο θέατρο, θα έχουν καταλάβει ότι πρόκειται για μεγάλο ηθοποιό. Είναι πάρα πολύ καλός ηθοποιός. Ναι, είναι πάρα πολύ καλός. Ένας ηθοποιός, ο οποίος κακός μέχρι τώρα, δεν έπρεπε να τάξει στην πρώτη σειρά. Αλλά ίσως ο Σπύρος δεν το κυνήγησε πολύ, δεν το θέλησε ίσως, δεν ξέρω. Πάντως είναι πολύ καλός ηθοποιός και στην τελεία τη δικιά πραγματικά είναι. Βγάζει πολύ γέλιο. Είναι και αρκετά επαναστάτης, τα λέει και έξω από τα δόντια και κάποιοι ενοχλούνται, γιατί παίζουν ρόλο και οι δημόσιες σχέσεις. Εσείς θα το γνωρίζετε πολύ καλύτερα. Ο Σπύρος τώρα αγωνίζεται για το Ταμείο των Ηθοποιών. Κάνει πολλά για τους ηθοποιούς, μαζεύει λεφτά. Είναι ο μόνος που ασχολείται με τους ηθοποιούς οι οποίοι έχουν κάποιες ανάγκες όλοι οι άνθρωποι. Και ο Σπύρος είναι δίπλα τους. Ναι, είναι μέσα στο Σωματείο των Ηθοποιών. Είναι μαζί με τον Κώστα Βενετσάνο. Ο Βενετσάνος, ο Κώστας. Ο Κώστας. Ναι, ναι. Παλιά ήταν ο Αρκέτης ο Μάτσας. Πιο παλιά ήταν ο Γιάννης ο Σιδέρης. Υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι είχαν αυτή την ψυχούλα που σκεπτόντουσαν τον συνάδελφό τους. Και από ό,τι ξέρω ο Σπύρος... Από ό,τι ξέρω... Ναι, από ό,τι ξέρω και γνωρίζω, ο Σπύρος Μπιμπίλας... Ο Σπύρος Μπιμπίλας έχει κάνει πάρα πολλά και έχει βάλει από την τσέπη του πάρα πολλά λεφτά για αυτή την ιστορία. Για να στηρίξει τους ανθρώπους. Βάζει από την τσέπη του λεφτά. Και δυστυχώς. Ακριβώς. Και τον έχουμε πετύχει και εμείς σε κάποιες φιλανθρωπικές εκδηλώσεις, είναι πάντα εκεί και στηρίζει τους ηθοποιούς. Και δυστυχώς αυτός ο κλάδος τώρα δεν είναι μόνο ηθοποιοί οι παλαιότεροι που έχουν πρόβλημα. Πλέον έχουν σε αυτόν τον κλάδο οι περισσότεροι πρόβλημα. Βλέπουμε, ας πούμε, σειρές είναι απλήρωτες. Απλήρωτοι. Κάποιες σειρές δεν είναι όπως και η τελευταία του Ρίγα, δεν είναι? Μείναν απλήρωτοι. Υπάρχει τεράστιο πρόβλημα. Ποιους να βοηθήσει και ποιους να αφήσει πλέον. Δυστυχώς, ειδικά το σπίτι του ηθοποιού. Νομίζω ότι έχει γεμίσει, ναι. Και βέβαια, πρωτοπόρος μαζί είναι και η Άννα Φόνσου, η οποία έχει φτιάξει το σπίτι του ηθοποιού, με την οποία έχει συνεργαστεί στο παρελθόν.
Η φόρμη σου έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ για αυτό το έργο που έκανε και μπράβο. Με την Άννα Φόνσου και τον Ανδρέα Μπάρκουλη είχε συνεργαστεί σε ταινίες που ήταν ιδιαίτερα εριστικές για το κοινό, αισθησιακές ταινίες, έτσι δεν είναι? Εγώ? Ναι. Εγώ τη δεκαετία του 70, το 68, μάλλον ξεκίνησα γιατί το δοκιματογράφος είχε πάρει καθίσθηση ή έπρεπε να αλλάξει το επάγγελμα και να ρίξω κανένα μπαράκι και θα έπρεπε να κάνουν ταινίες για να μπορέσουν να πάνε και στον υπόλοιπο κόσμο, δεν είναι μόνο για την Ελλάδα, γιατί τότε η τηλεόραση κυριαρχούσε. Ναι, βέβαια. Και ήταν ταινίες, οι οποίες ήταν θέματα διεθνή. Άλλα ήταν περιπέτειες, άλλα ήταν αστυνομικά, άλλα ήταν ερωτικά, άλλα ήταν διάφορα θέματα. Και ο συνεργάτης μου, ο Ιώσης Δημητρόπουλος, ο οποίος ήταν ένας άνθρωπος πάρα πολύ πανέξυπνος και δραστήριος και με γνώσεις και με γλώσσες, καθόδησε και πούλησε σε όλη τη γη τις ειδήσεις αυτές, κατάλαβες. Ήταν μεταγλωτισμένες, γαλλικά, γερμανικά, σε όλες τις γλώσσες μεταγλωτήκανε. Και κάναμε την περίοδο εκείνη 18 ταινίες, τη δεκαετία του 70. Ναι, μια δύσκολη δεκαετία για τον κινηματογράφο τότε. Πολύ δύσκολη. Ναι. Οι περισσότεροι συνάδελφοι αλλάξαν επάγγελμα. Ναι, και μάλιστα είχες πρωταγωνίστρια βασική την Άννα Φόνσου και τον Ανδρέα Μπάρκουλη. Μεγάλα ονόματα της εποχής εκείνης. Και την Αθαναή και την Αμισάκη και την Πέτια Ταμίκη. Ναι. Εγώ φέρα τον Λίλο Κίερ που το πήγα στην Αψιλόνου και σε ένα μπάρα και το είδα φωτογραφία και λέω αυτό θέλω να πει. Το Λίλο Κίερ ήταν καριέρα στο εξωτερικό και αυτή τη στιγμή είναι μια πρωταγωνιστής. Έκανε την ιστορία της Σόου, έκανε το Frankenstein Junior. Έχει μεγάλη στιγμή ο Ούντο. Και είναι μια χαρά και πρόθεση και πάει από ό,τι μου είπε ο... Ποιος μου το είπε? Ο Χάρης ο Παπαδόπουλος, ο πρόεδρος της εταιρείας ταινιών σκηνοθετών. Και τότε ο Γιάννης Ζουμπουλάκης, ο δημοσιογράφος, είχε πάει σε ένα φεστιβάλ στο Βερολίνο και συνάντησε τον Ούντο και ο Ούντο ήθελε να μάθει μία για μένα, γιατί κάνει ο Όμηρος. Έτσι, έτσι. Πάντως, Όμηρε, έχεις δώσει τη δική σου μάχη, έχεις περάσει τα πάνω στα κάτω σου και φτάνουμε στο σήμερα, ξέροντας ότι έχεις υποστεί και οικονομικές ζημιές πάρα πολύ μεγάλες. Όπως οι περισσότεροι πλέον. Όπως οι περισσότεροι. Αυτή η παραγωγή στη Ρόδα Τσάντα και Κοπάνα νούμερο 5, που τώρα είσαι στο μοντάζ μέσα, αυτή η παραγωγή έχει χρηματοδοτηθεί από εσένα προσωπικά ή έχουν βρεθεί και χορηγοί? Κοίταξε, η χορηγή, όπως καταλαβαίνει, στην εποχή που ζούμε, Θοδωρή, δεν είναι εύκολη. Και αν μπουν ορισμένοι χορηγοί, είναι πολύ λίγα χρήματα. Και η ταινία αυτή που καθόλου θα τελειώσει, έχει γίνει με ένα χαμηλό ποσολόγιο, δεν είναι ακριβό. Και ηθοποιοί που έχω δεν πήραν τα πολλά λεφτά που υπήρχαν παλιά. Έχουν προσγειωθεί όλα προς τα κάτω. Αλλά το κέφι είναι το ίδιο, το μεράκι είναι το ίδιο τη δουλειά. Και είναι μια ταινία δροσελή, μια νεανική ταινία, δροσελή, ανάλαφη, με ωραία τραγούδια. Έχω τραγούδια του Πασχάλη μέσα. Α, πολύ ωραίο. Έχω 6-7 τραγούδια του Πασχάλη, ο οποίος είναι πολύ φίλος μου. Και μου λέει, κάνε ό,τι θέλει, κάνε ό,τι σ' αρέσει η ταινία από μένα, όμοι έχεις το ελεύθερο. Μπράβο του, μπράβο του. Μπράβο του, είναι πολύ καλό αυτό. Τόσο, τότε πηγαίναμε μαζί σχολείο, το να βρέξει, τι δεν έχω μέσα τα ούλια, ο Πασχάλης θα πήγε, θα τραγουδάει όλοι έτσι σαν μέσα. Έτσι. Και ο Πασχάλης, πρέπει να σου πω, μια και μιλάμε για τον Πασχάλη, τον είχαμε δει σε μια εμφάνιση στο Jack Lounge που είχαμε πάει. Και ήταν ασφιχτικά γεμάτο. Γεμάτο και βέβαια είναι ακόμα σαν μικρό παιδί. Ναι, γεμάτο σε ενέργεια. Πάνω. Δηλαδή δεν ξέρω τον έχεις δει τώρα τελευταία καθόλου τον Πασχάλη. Πότε δεν τον βλέπω τον Πασχάλη, δεν βλέπω τον Πασχάλη. Όχι, λέω αν πήγε να τον δει σε εν ώρα δράσης. Ο Πασχάλης ήταν μόνιμα έφηβος. Ακριβώς. Ναι, ναι, μόνιμα, μόνιμα. Παιδιά, είμαι τρελαμένος μαζί του. Δεν το περίμενα τέτοια ζωντάνια, τέτοια ενέργεια από τον Πασχάλη. Το είχε και πολύ καλό άνθρωπο. Εγώ τον γνώρισα όταν τότε στη Θεσσαλονίκη με τη Ολύμπια. Ναι, ναι, ναι. Όχι, είναι πολύ προσιτός και πολύ αγαπητός. Δεκαετία 60 με τον τρόπο που έκανε το σπάνιο ρεκόρ της εποχής σε τρεις μέρες να πουλήσει 145.045 άρια. Ξέρετε τι είναι αυτό? Είναι σαν να λέμε 100 εκατομμύρια views σήμερα στο YouTube. Σε τέτοια κατάσταση ήταν τα νούμερα αυτά. Ήταν εξωφρενικά. Θοδωρή, μην γελιόμαστε. Αυτό που βλέπουμε τώρα και μιλάμε εγώ στο σπίτι μου και εσύ στο στούντιο μέσα από το τηλέφωνο το κινητό είναι αυτό που κατέστρεψε πάρα πολλά επαγγέλματα. Ναι. Δυστυχώς. Ακριβώς.
Έτσι είναι. Πού είναι οι φωτογραφικές εταιρείες και πού είναι οι δίσκοι. Πού είναι ο φωτογράφος. Δεν υπάρχουν φωτογραφίες. Γιατί αυτά τα πράγματα πάνε τις φωτογραφίες όλες. Όλοι οι μένα έτσι και πέρα φωτογραφίες. Έτσι. Και μάλιστα με φίλτρα τέτοια και μάλιστα μόνο ότι το καινούργιο λέει, ένα καινούργιο κινητό, μιλάω τώρα τη μάρκα, έχει 64 μεγαπίξελ. Δηλαδή μιλάμε ότι είναι εξωφρενικά τα νούμερα αυτά που ακούς. Και βέβαια τα φίλτρα που έχουν και βγάζεις φωτογραφίες σε κάνουν και 10 χρόνια μικρότερο, έως και 20. Το θέμα είναι ότι πλέον με τα φίλτρα, επειδή βγαίνουμε όλοι και όλες ωραίοι και νέοι, βλέπεις ας πούμε μία 50 χρονών ή 60 και βγαίνει 20 χρονών, έχουν πια απομυθοποιηθεί οι μεγάλοι αστέρες που είναι του κινηματογράφου, ηθοποιοί, τραγουδιστές, γιατί σου λέει «Α, βγαίνει ωραία, π.χ. η Βανδύ, εγώ βγαίνω πιο ωραία». Και έχουν πλέον όλα έχουν ισοπεδωθεί. Αυτό είναι το πρόβλημα. Είναι εικονική πραγματικότητα. Ακριβώς. Έτσι, εικονική πραγματικότητα. Και ακόμα δεν έχουμε δει τίποτα γιατί μόλις έρθει η 5G κατάσταση, τώρα είμαστε 4G, μόλις πάρει στο 5G τελειώνουν όλα εκεί. Όμως, εσύ είσαι ρομαντικός, εσύ είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν κάνει πίσω με τίποτα. Έχουμε λοιπόν πλέον τη Ρόδα Τσάντα και Κοπάνα νούμερο 5 σχεδόν έτοιμη για να μπει στη αίθουση του κινηματογράφου και θα ήθελα να μου πεις ποιοι είναι οι πρωταγωνιστές από τα νέα παιδιά τα οποία έχουν μπει μέσα. Ξέρω ότι τη Στυριανού, ότι είναι η Μιζεράκη μέσα, έτσι δεν είναι?